Μια σπίθα μη απ' το χώμα αυτό δε δίνω. Τη λευτεριά μου δεν πουλώ και σκλάβος δεν θα γίνω. Τη λευτεριά μου δεν πουλώ και σκλάβος δεν θα γίνω. Όχι, φωνάζω στον εχθρό κι ορθώνομαι λιοντάρι. Τη λευτεριά μου ποιος μπορεί, ας έρθει να την πάρει. Στα χέρια μου τα ελεύθερα, το πιο παλιό ντουφέκι. Γίνεται για το δίκιο μου βρόντι και στροπελέκι. Καλημέρα και πλαστιάζοντας την επικαιρότητα με τον Φώτη Γιωβανόπουλο όπως πάντα στο μικρόφωνο. Σήμερα καλεσμένο της εκπομπής έχουμε τον πατέρα Σάβα Λαβρεώτη και θα μιλήσουμε για την ηθική. Γιατί είχαμε το Gay Pride, το οποίο δείχνει έναν άλλο κανόνα, έναν άλλο τρόπο ζωής, ο οποίος όμως αντιβαίνει στις μέχρι τώρα ηθικές αξίες και αρχές που είχαμε. Καλημέρα σας, πατέρα Σάβα Λαβρεώτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Σήμερα ξεκινήσαμε και λίγο αργά λόγω κάποιων τεχνικών ζητημάτων, αλλά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα να πάνε όλα καλά. Πείτε μας, έχουμε τον Πλάτωνα, ο οποίος και τους αρχαίους φιλοσόφους, οι οποίοι μιλάνε για την ηθική, και μιλάνε επίσης και για την σχέση με την ευημερία της κοινωνίας. Αλλά θέλαμε να ξεκινήσουμε από τη θέση της Εκκλησίας. Τι θεωρεί η Εκκλησία για την ηθική σε σχέση με την κοινωνία? Πώς επιδρά σύμφωνα με την Εκκλησία επάνω στην ευημερία του ανθρώπου η έννοια της ηθικής? Δεν σας άκουσα, η έννοια της, δεν ακούγεστε πολύ καλά. Λέω, πώς επιδρά με βάση την Εκκλησία η έννοια της ηθικής στην ευημερία του ανθρώπου? Γιατί είδαμε ότι στην πολιτεία, παραδείγματος χάρη του Πλάτωνα, αναφέρεται η σχέση ηθικής και ευημερίας. Και είδαμε φυσικά ότι φτάσαμε σε αυτή την κρίση ακριβώς επειδή καταστρέψαμε, δεχθήκαμε την έκπτωση των ηθικών αξιών. Βάλαμε το χρήμα μπροστά, βάλαμε την, ας το πούμε λαϊκά, την κονόμα, την πάρτη μας, και αφήσαμε στη γωνία τις αξίες της εργασίας, το αγαθά κόπης κτώνται, του σεβασμού προς τον συνάνθρωπό μας, και κοιτάξαμε να δούμε πώς θα κάνουμε το γρήγορο πλουτισμό, τον εύκολο πλουτισμό, το βόλεμα, το μέσο, το να αρπάξουμε ή να υπεξαιρέσουμε κάποια χρήματα από κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα ή από κάποιες επιδοτήσεις χωρίς να κάνουμε την αντίστοιχη δουλειά και όλα τα συναφή. Έτσι, έτσι. Κοιτάξτε, η Εκκλησία μας με λίγα λόγια μας λέει ότι τα καλά κόπης κτώνται και πόλεις κατορθούνται. Έχει ένα σταυρικό χαρακτήρα η Εκκλησία, τον οποίο φυσικά σήμερα, όπως είχαμε πει και στην μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, αυτό το πράγμα το έχει χάσει η Εκκλησία. Όντως, οι αρχαίοι Έλληνες, έχοντας το γνώθις αυτόν, την ύψη στην φιλοσοφία τους, οι χριστιανοί από εκεί και πέρα παίρνουν αυτό το γνώθις αυτό που πρέπει κάθε χριστιανός να το έχει και το επεκτείνουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε μπορεί ο χριστιανός να φτάνει στη θέωση. Αυτό το πράγμα, αυτές οι ηθικές αξίες και το δόγμα της Ορθοδόξου πίστεως σήμερα, δυστυχώς καταλύεται, και μεγάλη ευθύνη
παίζει η εκκλησία, η διοικούσα εκκλησία, διότι όπως σας είπα προηγουμένως δεν καλλιεργεί το σταυρικό φρόνημα, αλλά όπως είπατε και εσείς υπάρχει ένα κοσμικό φρόνημα μέσα στην εκκλησία, τη σκονόμα θα το πούμε έτσι, και ότι πρέπει ό,τι μπορούμε να αρπάξουμε και ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, δεν υπάρχει μία προοπτική αιωνιότητος για να μπορεί να δουλέψει ο κάθε άνθρωπος πάνω στην ψυχή του, και γι' αυτό συμβαίνουν και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπουμε πλέον ότι έχει χαθεί κάθε μέτρο, διότι και η Εκκλησία πρέπει να δίνει το μέτρο. Αυτό που μας έδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι, μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά δυστυχώς δεν το δίνει η Εκκλησία σήμερα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε δηλαδή και την Εκκλησία να απέχει από αυτή την έννοια του μέτρου, από αυτή την έννοια του συστήματος αξιών. Δηλαδή και η Εκκλησία δεν βγαίνει μπροστά. Η Εκκλησία κοιτάει να βρεθεί μαζί με την πολιτική ηγεσία, να συμπλέψει, όχι να αντιταχθεί στην εξαθλίωση του κόσμου, όχι να αντιταχθεί σε αυτή την απαράδεκτη προσβολή της δημοσίας εδούς που αποτελούν ακόμα μέχρι και ποινικά αδικήματα, αλλίωση των συμβόλων όπως είναι η σημαία. Δηλαδή η Εκκλησία είναι παντελώς απούσα. Όχι μόνο απούσα, δεν είναι απούσα. Παίζει αρνητικό ρόλο. Αν ήταν απούσα, τότε θα λέγαμε ότι εντάξει, αλλά βοηθάει σε αυτή την κατάσταση. Και πώς βοηθάει, θα σας εξηγήσω. Ο ζωντανός οργανισμός της Εκκλησίας του Χριστού μας, το σώμα του Χριστού που είναι Εκκλησία και έχει κεφαλή το Χριστό, έχει ως ρόλο να μπορέσει να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία της ψυχής. Στη σωτηρία τους. Αυτό το πράγμα κατορθώνεται όταν ο κάθε πιστός δουλέψει πνευματικά πάνω στον εαυτό του και προσπαθήσει να καταφέρει το τρίπτυχο που έχουμε, το κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Να ξέρετε κύριε Γεβανόπουλο ότι πολλοί άνθρωποι προσέρχονται στην Ορθόδοξη πίστη λόγω αυτού του τρίπτυχου. Κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Οι πατέρες έχουν γράψει χιλιάδες βιβλία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, η Εκκλησία τώρα, εκτός ότι όχι μόνο ασχολείται με τον άνθρωπο, την εσωτερικότητα του ανθρώπου και να πλάσει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι κοντά στο Θεό και θα κατορθώσει τη σωτηρία του, ασχολείται μόνο με κοσμικά πράγματα. Αυτό λοιπόν ρίχνει το επίπεδο και ρίχνει το ρόλο της Εκκλησίας, χάνει το ρόλο της Εκκλησίας και γίνεται κοσμικός. Οπότε η Εκκλησία αναγκαστικά θα πρέπει να συμπορευτεί με την κοσμική πολιτεία. Και αυτό σημαίνει όλα τα παρελκόμενα. Οτιδήποτε κάνει η πολιτεία το κάνει και η Εκκλησία. Γίνεται ένας κοσμικός οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει σε όλη αυτή και καλά την προοδευτικότητα, που δεν πρέπει να συμβάλλει. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε. Στη Μολδαβία, η Εκκλησία της Μολδαβίας αφόρησε όλους τους πολιτικούς που δεχτήκαν και έγινε αυτό το πράγμα, το Gay Pride, στη Μολδαβία. Έγινε τίποτε τέτοιο σε εμάς, εδώ στην Ελλάδα? Πήρανε πρωτοβουλίες οι ιεράρχες να αφορήσουν πολιτικούς που έχουν κατεβάσει? Όχι, δεν χρειάζεται να τους αφορήσουν. Απλά να μην τους δεχθούν μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχουν καμία δουλειά, όπως βλέπουμε και ξεπουλάνε. Αυτός είναι αφορισμός. Αυτός είναι αφορισμός, κύριε Γεωβανόπουλε. Να μην τους δεχτούν στην Εκκλησία. Δεν σας δεχόμαστε, κύριε. Αφού εσείς βγάζετε απ' έξω τον εαυτό σας, πώς μπορείτε να καταστρέφετε κάθε ηθική, κάθε αξία, να είσαστε ενάντια στην Εκκλησία και να μην σας δεχόμαστε? Αυτό είναι η κοσμίκευση. Δηλαδή στην ουσία οι ιεράρχες παίζουν το ρόλο της πολιτικής, με λίγα λόγια. Ναι, αυτό βλέπουμε. Δηλαδή και όχι μόνο και στα θέματα ηθικής, αλλά και στα εθνικά θέματα. Και εκεί παντελούσα η απουσία, παντελώς απούσα η Εκκλησία. Ακριβώς. Και ξέρετε πάντοτε... δηλαδή όταν, συγγνώμη λίγο για τη διακοπή, αλλά βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι μιλάνε ότι πάνε να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία, πάνε να ξεπουλήσουν το Αιγαίο, πάνε να ξεπουλήσουν τα πάντα, και παρόλα αυτά στις μεγάλες εορτές η Εκκλησία είναι δίπλα με τους πολιτικούς και τους έχει σε πρώτη γραμμή και τους έχει με το γάντι, ενώ κανονικά έπρεπε να τους κατακεραυνώνει. Ακριβώς, κύριε Γεωβανόπουλε. Εμείς, σαν αγιορείτες, λέμε κάποιες αλήθειες που ίσως πειράζουν, δεν βρίζουμε κανέναν. Λέμε την αλήθεια. Και ποια είναι αυτή? Ότι η μασονία δυστυχώς έχει εισδύσει μέσα και στην Εκκλησία, όχι μόνο στην πολιτική. Και δυστυχώς, όπως είπε και ο Κίσιγκερ, αν θέλεις να χτυπήσεις ένα έθνος, θα το χτυπήσεις στη γλώσσα του, στα ήθη και στα έθιμά του και στη θρησκεία του. Αυτό ακριβώς γίνεται. Χτυπιέται η Ελλάδα μας από παντού. Χτυπήσαν την Ελλάδα στο θέμα του πολιτισμού, στο θέμα της θρησκείας, στο θέμα της γλώσσας. Τι δεν έχει χτυπηθεί? Και φυσικά, όλα έχουν εξεπουληθεί, γιατί
Γιατί και ο καθένας μας από εμάς είναι υπεύθυνος. Όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, ο καθένας νοιάζεται για την κονόμα, νοιάζεται για το τι θα φάει, το τι θα πάρει, αλλά δεν νοιάζεται για την Ελλάδα μας πλέον και δεν νοιάζεται και για τον εαυτό του σε προσωπικό επίπεδο. Και για τον πλησίον του. Βλέπουμε δηλαδή τόσους ανθρώπους που είναι στο δρόμο, πεινάνε και ασχολούμαστε με θέματα τελείως άσχετα ή με τα σκυλάκια, με τα γατάκια. Δεν λέω ότι και αυτά δεν έχουν το ρόλο τους και ότι δεν πρέπει να τα σεβαστούμε. Αλλά φυσικά όλα τα σεβόμαστε. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο, τον οποίο τον έχουμε παρατήσει. Αυτό είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, κύριε Γιωβανόπουλε. Να βγει η Εκκλησία και να πει ιεράρχες, ιερείς, να επιστρέψει ο άνθρωπος στις αξίες του, που είναι το κυριότερο πράγμα, όπως έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός, που έλεγε κάντε σχολεία. Κάντε σχολεία, να μορφωθούν οι άνθρωποι. Έλεγε να μην χάσουμε τον Χριστό και την ψυχή μας. Αυτά τα δύο, στον βωμό του χρήματος και στον βωμό της εξουσίας, χάνονται. Και ιδιαιτέρως και ειδικά χάνονται από τους εκκλησιαστικούς σταγούς, οι οποίοι δεν υπολογίζουν πλέον τίποτε. Και σας είπα, στη Μολδαβία αφορείς αλλά τους πολιτικούς δεν τους δέχονται στην Εκκλησία. Όλους αυτούς που δεχθήκανε να γίνει το Gay Pride στη Μολδαβία. Δεν τους δέχονται, τους αφορήσανε. Έγινε τίποτε παρόμοιο εδώ πέρα. Και για να μην πάμε πολύ μακριά, κύριε Γιωβανόπουλε, θα σας πω πάλι, θα αναφερθώ πριν δύο χρόνια, σε αυτή τη σύνοδο που είχε γίνει στο Κολυμπάρι, σε αυτή την ψευδοσύνοδο που καταλύσανε κάθε τι Ορθόδοξο, ποιος Ορθόδοξος ιεράρχης από την Ελλάδα πάτησε πόδι εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχου και όλων αυτών που συμφωνήσαμε, να πούμε ότι εμείς δεν δεχόμαστε το ξεπούλημα της πιστεώς μας. Διότι όπως βλέπετε, αυτός ο οικουμενισμός δεν είναι μόνο στην πολιτική και στην οικονομία που προσπαθούν όλοι να τα κάνουν ένα, να μας τσιπάρουν και να μας δείξουν στο επίπεδο των ζώων. Αυτό το κάνουν και στην θρησκεία, το κάνουν και στον πολιτισμό μας. Δεν θέλουν πλέον να είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Εδώ τώρα θέλω να πάμε στην ουσία του θέματός μας. Πώς επιδρά η αλλίωση των ηθών, δηλαδή αν κάποιος είναι έκφυλος, αν κάποιος είναι ειδονιστής, αν κάποιος το παρακάνει. Δεν λέω ότι δεν θα έχει σχέσεις, δεν θα έχει σεξουαλική ζωή, δεν θα πάμε τόσο αυστηρά θρησκευτικά. Αλλά εάν το παρακάνει, αν ξεφύγει από τα όρια, πώς επιδρά αυτά κατά την Εκκλησία στην ψυχοσύνθεσή του και στον ανθρώπινο χαρακτήρα του, ώστε πλέον να μην συμβάλλει στην ευημερία της πολιτείας, αλλά να αποτελεί ένα κύτταρο το οποίο είναι προβληματικό και σαν συλλογή προβληματικών κυττάρων η πολιτεία να μην μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα. Τα είπατε με πολύ σύντομο τρόπο όλα. Εγώ θα το αναλύσω λίγο πνευματικά αυτό το θέμα. Πνευματικά λοιπόν. Θέλουμε το δικό σας. Ναι. Το θέμα είναι ότι όπως σας είπα προηγουμένως, η Εκκλησία προσπαθεί να βγάλει υγιείς ανθρώπους στην κοινωνία, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να συμβάλλουν στην πνευματικότητα και να μπορέσουμε να υπάρχει, να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος που θα δουλέψει πνευματικά να σωθεί, να πάει κοντά στο Θεό. Η αποστολή δηλαδή της Εκκλησίας είναι να νοηματοδοτήσει την ζωή του ανθρώπου, ότι έχουμε άλλη ζωή, μας περιμένει μια αιωνιότητα και ότι πρέπει να πάμε κοντά στο Θεό, κοντά στο Χριστό. Αυτό φυσικά συνεπάγεται ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να δουλέψει πνευματικά στον εαυτό του. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα ψυχικά νοσήματα, γιατί εμείς δεν κατηγορούμε σε προσωπικό επίπεδο τον κάθε άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά όμως δεν μπορεί να το επιβάλλει στους άλλους, κύριε Γιωβάνοπουλε. Δηλαδή αυτό που προσπαθούν να μας κάνουν και να μας επιβάλλουν τα Gay Pride και ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Η αμαρτία εξαθλιώνει τον άνθρωπο, τον κάνει ένα ράκος, τον κάνει ψυχικά άρρωστο και όχι μόνο στον εαυτό του δεν μπορεί να προσφέρει, αλλά και στην κοινωνία, όταν είναι μέλος της κοινωνίας, εφόσον είναι άρρωστος η ψυχή και νοσή, τότε και η κοινωνία όλη νοσή. Η Εκκλησία λοιπόν θα πρέπει αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και γενικά τα συγκεκριμένα πάθη, αυτά που είναι στο προσκήνιο τώρα, να τα στυλιτεύσει, να πει ότι με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος όχι μόνο δεν σώζεται, αλλά καταστρέφεται και πνευματικά, γι' αυτό έχουμε και τις καταθλίψεις, γι' αυτό έχουμε και τις αυτοκτονίες, και να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει ότι ναι μεν ο άνθρωπος ψάχνει να βρει την ευτυχία, αλλά την ψάχνει σε λάθος τρόπους και σε λάθος δρόμους. Όταν ένας άνθρωπος θέλει, έχει αυτά τα πάθη, αυτό είναι αποτέλεσμα ότι προσπαθεί να βρει την ευτυχία με λάθος τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν και ο ιερέας και ο επίσκοπος, αλλά γενικά η Εκκλησία μας,
θα πρέπει να δώσει κατεύθυνση σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους πει ότι αυτό που κάνουν είναι λάθος, είναι αμαρτία, αυτό που αναπεί στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αστοχία, δεν στοχεύουν σωστά, και ότι πρέπει να στρέψουν την πνευματική τους αναζήτηση, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια πνευματική αναζήτηση προς τον Θεό. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θα πρέπει να τους πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους με το ρόπαλο. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, έχουν χάσει τον προορισμό τους, θα πρέπει να τους φερθούμε με αγάπη, αλλά όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι δεν θα πρέπει να στιγμητέψουμε αυτό που κάνουμε. Ναι, δεν είπε ναι, σας ακούω. Δεν είπε κανένας ότι θα τους πάρουμε με το ρόπαλο. Είναι άλλο πράγμα το ότι δέχομαι κάποιον άνθρωπο με τις ιδιομορφίες του ή τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του, και άλλο πράγμα το να προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να επιβληθεί στο σύνολο. Έχει μια διαφορά. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων, κύριε Γιωβάνοβλε. Προσπαθούμε δηλαδή ναι, μια μειοψηφία δεν μπορεί να επιβληθεί επάνω στην πλειοψηφία, ούτε μπορεί να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο και να προσβάλλει την πλειοψηφία. Έχει τις όποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις της, ας τις έχει, σεβαστές είναι, δεν μας απασχολούν. Εμάς μας απασχολεί το ότι αυτές τις προτιμήσεις προσπαθούν να τις περάσουν στο σύνολο ως κάτι το φυσιολογικό, ως κάτι το... που αφορά την πλειοψηφία. Δεν αφορά την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί έτσι μια μειοψηφία να επιβάλλεται στην πλειοψηφία. Είναι τελείως αντιδημοκρατικό. Ακριβώς. Αυτό είναι το ρατσιστικό. Ενώ εμάς μας λένε ρατσιστές επειδή δεν το δεχόμαστε, τώρα είμαστε εμείς ρατσιστές επειδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι δηλαδή διαστροφή του νόμου του Θεού. Γιατί ο νόμος του Θεού το λέει ξεκάθαρα ότι όλα αυτά είναι ψυχικές διαστροφές και σωματικές. Δεν μπορούν να μας επιβάλλουν μια μικρή μερίδα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς όμως, με αυτούς τους νόμους που έχουν βγει, αντιρατσιστικούς και όλα αυτά, μας θεωρούν ότι αν εμείς αντιστρατευτούμε σε αυτούς, ότι εμείς είμαστε ρατσιστές. Εκεί φτάσαμε. Και όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό οργανωμένο σχέδιο, κύριε Γιωβανόπουλο, της νέας τάξης πραγμάτων, δηλαδή, που θέλει... Ναι. Δηλαδή, μας λέτε τώρα ότι δημιουργεί μια κρίση ταυτότητας, η οποία αυτή η κρίση ταυτότητας επιδρά στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αύριο τις οποιασδήποτε δυσκολίες. Χρησιμοποιούμε τρεις κρίσεις, κύριε Γιωβανόπουλε. Χρησιμοποιούμε την κρίση ταυτότητας, δηλαδή την κοινωνική κρίση, την οικονομική κρίση που τη χρησιμοποίησαμε πρώτα, γιατί προσπάθησαν να κάνουν τον άνθρωπο ένα υπερκαταναλωτικό, να ξεφύγει τελείως από την μηνυματικότητά του και να μην τον ενδιαφέρει πλέον τίποτε παρά μόνο το υλικό. Μετά περάσανε στο προσωπικό επίπεδο να δημιουργήσουν αυτή την κρίση προσωπικής ταυτότητος, ότι εντάξει όλα επιτρέπονται, και στο τέλος θα πούνε ότι είμαστε όλοι ένα, ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει, μπορεί να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί τελικά αυτό είναι το νόημα. Για να υποτάξουν όλους τους ανθρώπους μέσω των παθών τους και μέσω της οικονομικής εξάρτησης που πλέον θα έχουν σε αυτό που θέλουν αυτοί. Για να το τζιπάρουν, αυτά που λέει και η Αποκάλυψη, για να μπορέσουν να κατευθύνουν τις μάζες εκεί που θέλουν. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Και περνάει μέσα από αυτή την αλλαγή ταυτότητας του ανθρώπου. Ναι, γιατί ο όρος μάζα είναι λίγο υποτιμητικός για τους πολίτες. Δηλαδή ένας πολίτης είναι το σκεπτόμενο όν, ενώ η μάζα είναι μια γέλη που κατευθύνεται. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνουν, και γι' αυτό είχε πει ο Κίσινγκερ, το ξαναπαναλαμβάνω, ότι όταν χτυπήσεις ένα έθνος στη γλώσσα του και στον πολιτισμό του και στη θρησκεία του, τότε μπορείς να τους κατευθύνεις εκεί που θέλουν, εκεί που θέλεις. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορέσουν να κατευθύνουν τους λαούς εκεί που αυτοί θέλουν. Και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή διάλυση των πάντων, δεν υπάρχει κανένας πια ηθικός φραγμός, δεν υπάρχει καμία ηθική, και στην οικονομική εξαθλίωση του ανθρώπου, που στο τέλος θα του λένε ότι θα σου δίνουν ένα κομμάτι ψωμί, θα βλέπεις την τηλεόρασή σου, θα είσαι κλεισμένος στο σπίτι σου και θα είσαι ευτυχισμένος. Δηλαδή κοινώς κόβουν το οποιοδήποτε ψυχολογικό στήριγμα, ώστε ο άνθρωπος να είναι ψυχικά ευαίσθητος και ευάλωτος, οπότε στις δυσκολίες να καταραίει και να μην μπορεί να αντισταθεί.
Ακριβώς. Αυτή είναι η κοινωνία που θέλουν να δημιουργήσουν για την Ευρώπη. Μια άρρωστη κοινωνία. Ενώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι είχαν αυτή την ελευθερία του πνεύματος και θέλανε να τη χρησιμοποιήσουν, έρχεται το Ευαγγέλιο και το Χριστός έτσι και έτσι τα αναπτύσσει αυτά τα πράγματα. Μας δίνει τη δυνατότητα της θεώσεως, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε θεοί κατά χάρη, ενώ έρχονται τώρα αυτοί οι άνθρωποι που όχι μόνο θέλουν να αφήσουν τον άνθρωπο να προοδεύσει, αλλά θέλουν να τον κάνουν σκλάβο τους. Βλέπετε λοιπόν την τεράστια διαφορά, ναι, που έχει το Ευαγγέλιο, που προσπαθεί να σε κάνει όχι απλώς ένα ελεύθερο άνθρωπο, αλλά Θεό κατά χάρη, με αυτή την κατάσταση που προσπαθεί να σε υποδουλώσει στα πάθη σου, να σου πω ότι αυτά είναι φυσιολογικά και να σε κάνει στην ουσία τι, ένα ζώο. Και αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και τώρα για να κλείσουμε κιόλας, το ερώτημα είναι το τελευταίο. Πώς μπορούμε εμείς να πιέσουμε την Εκκλησία, την ηγεσία για την ακρίβεια της Εκκλησίας, ώστε να επανέλθει στο σωστό της ρόλο. Δηλαδή, να μπει στη διαδικασία της ψυχολογικής στήριξης των ανθρώπων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Το να σταθεί δίπλα στον κόσμο, το να τον τονώσει, να του δώσει ηθικά στηρίγματα και δύναμη για να μπορεί να αντιστέκεται στις όλες αυτές τις πίεσεις που δέχεται. Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που θα έπρεπε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Θα το αφήσουμε τότε για την άλλη εκπομπή. Ναι, σύντομα μόνο γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Ναι. Σε πρώτο επίπεδο, κύριε Γιωβανόπουλε, πρέπει ο καθένας μας να αφυπνιστεί πνευματικά για να μπορεί να κάνει τη δικιά του επανάσταση. Να γίνει ελεύθερος άνθρωπος. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο όταν ο άνθρωπος κάνει μια σωστή πνευματική ζωή, έχοντας μπροστά του τον Χριστό και την άλλη ζωή. Μετά από εκεί και πέρα, όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί από τα πάθη του και είναι ένας αγωνιστής και μπορέσει και αποκτήσει την αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον Θεό, μπορεί να πιέσει μετά σαν υγιές μέλος της Εκκλησίας, μαζί με άλλους ανθρώπους, την Εκκλησία, δηλαδή τους ταγούς της Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την υπέρβαση και να αλλάξουμε όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα. Εδώ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Και να ελπίσουμε να σας έχουμε πάλι σύντομα μαζί μας με περισσότερο χρόνο για να τα αναπτύξουμε με περισσότερη άνεση όλα αυτά τα θέματα. Αμήν, το ευχόμαστε και εμείς αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Και να σας ευχηθούμε και σε εσάς ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή σας ημέρα. Μια σπιθαμή απ' το χώμα αυτό δε δίνω, τη λευτεριά μου δεν πουλώ και σκλάβος δεν θα γίνω. Τη λευτεριά μου δεν πουλώ και σκλάβος δεν θα γίνω. Όχι, φωνάζω στον εχθρό κι ορθώνομαι οντάρι, τη λευτεριά μου ποιος μπορεί ας έρθει να την πάρει. Στα χέρια μου τα ελεύθερα, το πιο παλιό ντουφέκι. Γίνεται για το δίκιο μου βρόντι και στροπελέκι.